στον Δήμο και στην πόλη μας τους εκπροσώπους του Χαμόγελου του Παιδιού, τη Ράνια την Μαρκαντονάτου και την Βάσο την Πετρίδου, που είναι μαζί μας και συνεργάζονται με τον Δήμο, αλλά κυρίως με την ιατρική κοινότητα της Δράμας, με τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, τους οφθαλμίατρους και τους παιδίατρους και τους οριλάδες, και τους οριλάδες, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας της προληπτικής ιατρικής στα παιδιά του νομού μας μέσω της κινητής μονάδας Ιπποκράτης, την οποία έχει και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε δήμους και κοινότητες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μας που όχι μόνο τώρα που βρίσκεται εδώ η κινητή μονάδα Ιπποκράτης και το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά σε διάφορες στιγμές, σε διάφορες δράσεις και δραστηριότητες του Δήμου, είναι μαζί με το Δήμο, είναι μαζί μας, μαζί με τους δημότες μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε την οποιαδήποτε δράση προληπτικής ιατρικής. Και το τονίζω ότι η προληπτική ιατρική για μας είναι στόχος. Ότι ο πρόεδρος του συλλόγου μας, το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κ. Γιαννόπουλος, λυπάται πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να βρίσκεται ο ίδιος εδώ, αν και ήταν προγραμματισμένο, αλλά οι συνθήκες τελικά δεν το επέτρεψαν. Θέλω να σας μεταφέρω εκ μέρους τις πιο θερμές του ευχαριστίες και για την υποδοχή και τη φιλοξενία, αλλά και τη βαθιά ευγνωμοσύνη που αισθάνεται, γιατί για μας το Χαμόγελο του Παιδιού είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ανταμοιβή, η κινητοποίηση και η σύμπραξη δυνάμεων στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα. Κάτι που επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, δύο φορές στη Δράμα. Είναι για μας μεγάλη τιμή που φιλοξενούμαστε για δεύτερη φορά στη Δράμα με τη δράση προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής για τα παιδιά της Δράμας. Την πρώτη φορά με την κινητή οδοντιατρική μονάδα με στόχο να εξεταστούν τα νήπια και τώρα, όπως είπατε, με το κινητό πολυιατρείο, τον Ιπποκράτη, όπου μπορούν να εξεταστούν παιδιά και από οδοντίατρο αλλά και από τις τρεις άλλες ειδικότητες, παιδιάτρο, οφθαλμιάτρο και οριλά. Το ότι είμαστε εδώ οφείλεται και είναι χάρη στο δικό σας ενδιαφέρον και την προσπάθεια που κάνετε για να στηρίζετε την κοινωνία και δει τα παιδιά της πόλης. Είμαστε εδώ χάρη στην πρόσκληση, την ενεργό συμμετοχή και έμπρακτη υποστήριξη του Αντιδημάρχου, του κυρίου Κυριάκου Γρηγορίου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια οφείλω να πω ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση και των δύο προγραμμάτων ήταν η σύμφωνη γνώμη και η αποδοχή από τον Οδοντιατρικό και τον Ιατρικό Σύλλογο και η εθελοντική συμμετοχή των μελών τους. Η απάντησή μας ήταν ότι δεχόμαστε άμεσα, γνωρίζοντας αυτή την κρίση που βιώνει σήμερα ο λαός μας, που πιστεύουμε ότι κυρίως είναι ανθρωπιστική και δευτερευόντως οικονομική. Αποδεχθήκαμε και σήμερα, μετά από 6 μέρες λειτουργίας και εξετάσεως των παιδιών στην πόλη της Δράμας, βρήκαμε και τα θετικά σημεία και τα αρνητικά σημεία. Πιστεύουμε ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Το βασικό κομμάτι στο οποίο στηριχθήκαμε και το οποίο ζητήσαμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου ήταν να έρθουν σε προτεραιότητα όλα τα παιδιά εκείνα τα οποία είναι παιδιά που είναι ανασφάλιστα, που είναι άπορα παιδιά, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στις οργανωμένες δομές της υγείας, και δευτερευόντως να δούμε και υπόλοιπα παιδιά. Επειδή υπήρξε το πρόβλημα, το λέω έτσι ομά και οι συμπολίτες μου οι Δραμηνοί θα το καταλάβουν, να μην υπάρχει καθόλου ρατσισμός μεταξύ των ανθρώπων γενικώς, αλλά των παιδιών καθόλου, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι,